Ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας, η κατάσταση στην εκπαίδευση παραμένει τραγική. Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και τα γυμνάσια παραμένουν κλειστά, ενώ τα λύκια άνοιξαν χωρίς να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα. Απαιτούμε εδώ και τώρα άμεσα επαναλαμβανόμενα τεστ τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα σε όλα τα σχολεία με ευθύνη του ΕΟΔΗ. Να δοθεί προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς στον εμβολιασμό, να εξασφαλιστεί η ασφαλή παρουσία του στα σχολεία. Να πάρθουν μέτρα για την αρέωση των μαθητών στην τάξη. Άμεσα μέτρα ενίσχυσης και στήριξης των μαθητών. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ ως μια πρώτη απάντηση για τα μέτρα που δεν παίρνει η κυβέρνηση για το άνοιγμα των σχολείων. Και πραγματικά δεν παίρνει. Τόσο καιρό ούτε τους μαθητές μειώνει στην τάξη, ούτε τα δρομολόγια πυκνώνει, ούτε προσωπικό προσλαμβάνει. Και το μόνο που μας δίνει τώρα είναι το self-test, πετώντας το μπαλάκι σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. Πρέπει να πω ότι ήδη σήμερα είχαμε κρούσματα σε σχολεία της πρώτης ΕΜΕ, παιδιά τα οποία ήρθαν τη Δευτέρα με υπεύθυνη δήλωση αρνητική. Και σήμερα και χθες μάλλον ανέπτυξαν συμπτώματα. Αυτό θα μπορούσε να ήταν ένα μέτρο τα self-test εφόσον διατηρούνταν και όλα τα άλλα. Δηλαδή εφόσον ικανοποιούσε αυτά που χρόνια ζητάει η εκπαιδευτική κοινότητα. Λέμε λοιπόν ότι και δεν φτάνουν μόνο αυτά. Σήμερα τα σχολεία ανοίξαν, αλλά πρέπει να δούμε και το τι έχουν εμπεδώσει τα παιδιά από την τηλεκπαίδευση, που είναι στο επίπεδο του 0, να δούμε την ψυχολογική τους κατάσταση, γιατί αυτά τους έχει δημιουργήσει όλη αυτή η κατάσταση ψυχολογικά προβλήματα. Πρέπει να δούμε πώς θα καλύψουμε έστω και κάποια κομμάτια της ύλης πολύ βασικά, για να μην είναι χαμένη η σχολική χρονιά. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνουν και αν θα γίνουν οι εξετάσεις στην πρώτη και δευτέρα Λυκείου. Ανταυτού το Υπουργείο επιμένει στην Τράπεζα Θεμάτων και επιμένει να εφαρμόσει το νόμο για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια με μαθητές στην τρίτη Λυκείου που για 5 μήνες έχουν παρακολουθήσει μόνο τηλεκπαίδευση και που το άγχος τους είναι στο Θεό. Σήμερα είναι μία πρώτη κινητοποίηση. Αύριο το μεσημέρι στις 1 η ώρα έχουμε επίσης κινητοποίηση μαζί με τους φοιτητές στο άγαλμα του Βενιζέλου και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για να ανοίξουν τα σχολεία και με όλα τα μέτρα. Γιατί φανταστείτε, αν δεν τα πάρει τώρα τα μέτρα, πότε θα τα πάρει, του χρόνου τι θα κάνουμε. Πάλι στα ίδια θα είμαστε. Πάλι 5 μήνες τηλεκπαίδευση. Για να μην είναι και αυτή η γενιά μια χαμένη γενιά. Πείτε μας λίγο, οι αίθουσες συνήθως με πόσα παιδιά είναι. Γιατί είναι... Κοιτάξτε, στα περισσότερα σχολεία, στο 90% των σχολείων, με πάνω από 20 παιδιά. Ιδιαίτερα τα τμήματα γενικής παιδείας. Εντάξει, υπάρχουν και μικρά σχολεία όπου... υπάρχουν και μικρά σχολεία όπου εντάξει, οι προσανατολισμοί μπορεί να είναι λίγα παιδιά. Αλλά τα τμήματα γενικής παιδείας είναι, σας λέω, ότι στο 90 και παραπάνω της 100 των σχολείων είναι πάνω από 20 παιδιά. Είμαστε εδώ γιατί διαμαρτυρόμαστε. Η κυβέρνηση ανοίγει τα σχολεία, τα λύκεια μόνο, αφήνοντας δημοτικά και γυμνάσια κλειστά, με μια όριστη υπόσχεση ότι θα ανοίξουν μετά το Πάσχα. Μετά από έναν χρόνο τα σχολεία ανοίγουν χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Βάζει γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς να διαλέξουν ανάμεσα στην υγεία τους και τη μόρφωση των παιδιών. Χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο. Από την αρχή η Ομοσπονδία Γονέων είχε ζητήσει μια σειρά μέτρα με τα οποία θεωρούμε ότι θα είχαν ανοίξει με ασφάλεια τα σχολεία, όπως είναι η αρέωση των μαθητών ανά τάξη, 15 παιδιά δηλαδή σε κάθε τμήμα, εμβολιασμός των εκπαιδευτικών ώστε να υπάρχει ασφάλεια και να μπορούν να λειτουργούν τα σχολεία όπως πρέπει, και τεστ τα οποία θα γίνονται με ευθύνη του κράτους, δηλαδή με επιτήρηση επιδημιολογική από την πλευρά του ΕΟΔΗ, δηλαδή να έρχεται ο ΕΟΔΗ και να κάνει τα σχολεία και όχι να μετακυλείται σε ατομική ευθύνη και σε υπόθεση του κάθε γονιού και του κάθε μαθητή. Από την άλλη πλευρά, το ζήτημα της υγείας είναι σοβαρό. Ανοίγουν τα σχολεία χωρίς να έχουν πάρει μέτρα ώστε να ενισχύσουν τη δημόσια υγεία. Εμείς λέμε επίταξη του ιδιωτικού τομέα ώστε να μπορέσει όλος ο κόσμος ο οποίος έχει ανάγκη από περίθαλψη να μπορεί να απευθυνθεί σε νοσοκομεία. Έχουν μετατραπεί τα νοσοκομεία και σε νοσοκομεία μιας νόσου. Λέμε λοιπόν ότι είναι εγκληματικές οι ευθύνες
έχουν αφήσει τα παιδιά επί ένα χρόνο, στην ουσία τα παιδιά μας αμόρφωτα. Πέντε μήνες τώρα είναι κλειστά γυμνάσια και τα δημοτικά δουλέψανε για λίγες μέρες, τα λύκια ανοίγουν μόλις τώρα. Απαιτούμε κατάργηση της τράπεζας των θεμάτων, να μην δοθούν προεγωγικές εξετάσεις για φέτος, να αλλάξει ο νόμος για τα ΑΕΗ που εμποδίζει στην ουσία τα παιδιά μας και μάλιστα υπό αυτές τις συνθήκες, χωρίς να έχουν διδαχτεί διαζώσεις όλων 1,5 χρόνο σχεδόν τώρα, να μπουν στα πανεπιστήμια, βάζοντας δηλαδή προϋποθέσεις ακόμα πιο δύσκολες για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Παλεύουμε και θα διεκδικήσουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή μαζί με τους εκπαιδευτικούς, μαζί με τους μαθητές, ασφαλή σχολεία, σχολεία που να μορφώνουν και να μην εξοντώνουν τα παιδιά μας.